512. Είναι από το βιβλίο του Ιώβ, σελίδα 512, βιβλίο Ιώβ, μη β' κεφάλαιο. 42 κεφάλαιο από το βιβλίο του Ιώβ και τη σελίδα 512. Τότε απεκρίθη ο Ιώβ προς τον Κύριον και είπε: «Εξεύρω ότι δίνασε τα πάντα και ουδείς το χασμό σου δύνατε να εμποδιστεί. Τι σούτος ο κρύπτον την βουλή να συνέτος. Εγώ λοιπόν προέφερα εκείνο το οποίο δεν εννοούν, πράγματα υπερθαύμαστα διεμέ, τα οποία δεν εγνώριζον. Άκουσον δέομαι, και εγώ θέλω λαλήσει, θέλω σε ρωτήσει και εσύ διδαξών με. Οίκον περισσούμε την ακοή του οτίου, αλλά τώρα ο αυθολμός μου σε βλέπει. Δια τούτο βδελίτω με αυτόν και μετανοώ εν χώματι και σποδό». Αφού δε ο Κύριος ελάλησε τους λόγους τούτους προς τον Ιώβ, είπεν ο Κύριος προς τον Ελιφάς, τον Θεμανίτη: «Ο θυμός μου εξήφθη κατά σου και κατά των δύο φίλων σου, διότι δεν ελαλήσατε περί εμού το ορθόν ως ο δούλος μου Ιώβ. Δια τούτο λάβετε τώρα εις αυτούς 7 μόσχους και 7 κρυούς, και πάγετε προς τον δούλο μου Ιώβ και προσφέρετε ολοκαυτώματα υπέρ εαυτών. Ο δε Ιώβ ο δούλος μου θέλει και τεύσει υπέρ ημών. Διότι θέλω δεχθεί το πρόσωπον αυτού, δια να μην πράξω με σας κατά την αφροσύνη σας, διότι δεν ελαλήσατε περί μου το ορθόν ως ο δούλος μου Ιώβ». Και πήγεν Ελιφάς ο Θεμανίτης και Βιλδάδ ο Σαφχίτης και Σοφάρ ο Νααμαθίτης και έκαμον ως προσέταξεν εις αυτούς ο Κύριος. Ο δε Κύριος εδέχθη το πρόσωπον του Ιώβ και έστρεψεν ο Κύριος την αιχμαλωσίαν του Ιώβ αφού προσευχήθη υπέρ των φίλων αυτού. Και έδωκεν ο Κύριος εις τον Ιώβ διπλάσια πάντων των όσων είχε πρώτερον. Τότε ήλθον προς αυτόν πάντες οι αδελφοί αυτού και πάσε αδελφέ αυτού και πάντες οι γνωρίζοντες αυτόν πρώτερον και έφαγον άρτον μετ' αυτού εν το οίκο αυτού και συνέκλαυσαν αυτόν και παρηγόρησαν αυτόν περί παντός του κακού το οποίον ο Κύριος επέφερε επ' αυτόν. Και έδωκαν έκαστος εις αυτόν εν αργύριον και έκαστος εν χρυσούν ενότιον. Και ευλόγησε ο Κύριος τα έσχατα του Ιώβ μάλλον παρά τα πρώτα, ώστε απέκτησε 14.000 προβάτων και 6.000 καμήλους και 1.000 ζεύγη βοών και 1.000 σόνους. Εγεννήθησαν έτη εις αυτόν 7 ιοί και 3 θυγατέρες. Και κάλεσε το όνομα της πρώτης Ιεμιμά και το όνομα της δευτέρας Κεσιά και το όνομα της τρίτης Κερέν Απούχ. Και δεν ευρίσκονται εφόλης της γης γυναίκες ωραίε ως εθυγατέρες του Ιώβ, και ο πατήρ αυτόν έδωκε σε αυτούς κληρονομία μεταξύ των αδελφών αυτών. Μετά ταύτα έζησε ο Ιώβ 140 έτη και είδε ιούς αυτού και τους ιούς των ιών αυτού τετάρτην γενεάν και τελεύτησε ο Ιώβ γέρον και πλήρης ημερών. Αμήν. Ο Ιώβ ένας άνθρωπος, λέει η Γραφή και δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε, αμέμπτος, χωρίς μορφή, ευθύς ενώπιον Θεού και ανθρώπων, φοβούμενος πάντοτε το Θεό και απεχόμενος πάντοτε από κάθε κακού. Ένας άνθρωπος που έπρατε το ευάρεστον ενώπιον του Θεού. Τον είχε ευλογήσει κατά πάντα ο Θεός, ώστε είχε 7 γιους και 3 θυγατέρες και είχε υπάρχοντα πολλά, 7.000 πρόβατα, 3.000 καμήλους, 500 ζεύγη βοών, 500 όνους και πλήθος πολλοί υπηρετών. Ένας άνθρωπος ευάρεστος στον Θεό, ιδιαιτέρως, τον οποίον ευόδωνε ο Θεός και ευλογούσε κατά πάντα. Μάλιστα όταν μαζεύονταν οι ιοί του και οι θυγατέρες του οι συμπόσιον και τρώγαν όλοι μαζί, δηλαδή είχαν κοινωνία μεταλλήλων, μετά ο Ιώβ προσευχότανε στον Θεό να συγχωρήσει μην τυχόν και κάποια από τα παιδιά του είχαν πράξει ανομία ενώπιον του Θεού.
Ήταν σαν άνθρωπος δηλαδή που ενδιαφερόταν πάρα πολύ για τον αγιασμό τον προσωπικό του και για τον αγιασμό της οικογένειάς του. Γι' αυτό ήταν και ιδιαίτερα αγαπητός στο Θεό. Αυτόν όμως ο Θεός έβαλε στόχο. Συγγνώμη. Αυτόν όμως ο διάβολος έβαλε στόχο. Και επειδή ο διάβολος δεν κάνει τίποτα αν δεν ρωτήσει και δεν πάρει άδεια από το Θεό, ανέβηκε πάνω στο θρόνο του Θεού και του ζήτησε να πειράξει, δύο φορές μάλιστα, με πολύ σκληρό τρόπο τον Ιώβ, για να φανερωθεί αν θα μείνει πιστός στον Θεό. Και ο Θεός, θα τολμούσα να πω κατά περίεργο τρόπο, παρέδωκε τον Ιώβ στα χέρια του Σατανά να τον πειράξει ώστε να του πάρει καταρχάς πάντα τα υπάρχοντα και στη συνέχεια να του πάρει και όλους τους συγγενείς αλλά και την υγεία του, ώστε απέμεινε μόνος του με πληγές όλο το σώμα, τις οποίες έξινε με ένα κεραμίδι. Αλλά ούτε την πρώτη φορά ούτε τη δεύτερη φορά δεν ευλαστήμησε το όνομα του Κυρίου. Σημαντικά πρόσωπα στη δοκιμασία του Ιώβ ήταν τρεις φίλοι του, οι οποίοι τον πλησίασαν, είδαν τα χάλια του, λυπήθηκαν, προσπάθησαν να τον παρηγορήσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν, γιατί έκριναν κατόψιν με κρίσιν ανθρώπινη. Δηλαδή είπαν, ο Θεός είναι δίκαιος, για να επιτρέψει τέτοιο κακό στον Ιώβ, ο Ιώβ θα έχει αμαρτήσει. Λογική σκέψη, αλλά όχι η σκέψη του Θεού. Και γι' αυτό πιθανόν από αγάπη, εγώ λέω από αγάπη, έλεγχαν αυστηρά από τόμος, αλλά και προέτρεπαν για μετάνοια τον Ιώβ, μη τυχόν και βρει χάρη από το Θεό και τον συγχωρήσει ο Θεός και ελευθερωθεί από τον κακό που το βρήκε. Όμως ο Ιώβ αντιστεκότανε, γιατί έλεγε ότι εγώ δεν έχω κάνει κάτι κακό. Και μάλιστα είπε ο Ιώβ ότι εγώ είμαι καθαρός χωρίς αμαρτίας. Είμαι αθώος. Ανομία δεν υπάρχει μέσα μου, και έλεγε αλήθεια. Και έτσι οι τρεις αγαπητοί φίλοι του Ιώβ κατάντησαν άθλιοι παρηγορητές, γιατί έκριναν κατά την όψη. Ο Ιώβ παρέμεινε σκληρά δοκιμαζόμενος και ο Θεός παρακολουθούσε, και όταν έφτασε το πλήρωμα του χρόνου έστειλε το λόγο του με τον ένα νεαρό, τον Ελιού, τον οποίον πλημμύρισε με Πνεύμα Άγιο, ώστε το παιδί αυτό μπροστά στους τρεις παρηγορητές και μπροστά στον Ιώβ ομολόγησε και είπε, είμαι πλήρης λόγων, διότι το Πνεύμα του Θεού εντός μου με αναγκάζει. Η κοιλιά μου είναι σαν κρασί που δεν ανοίχθηκε, είναι έτοιμη να σπάσει όπως η ασκή του μούστου. Πρέπει να λαλήσω για να μπορέσω να αναπνεύσω, να ανοίξω το στόμα μου και να αποκριθώ. Εσιώπησαν όλοι, γιατί αναγνώρισαν ότι τώρα ο Θεός μιλάει δια Πνεύματος Αγίου με το στόμα του Ελίου, το 1500 περίπου 1520 χρόνια προ Χριστού. Γιατί ο Θεός είναι πάντοτε ο ίδιος, χθες, σήμερα και στον αιώνα, και πάντοτε μιλάει στους ανθρώπους δια Πνεύματος Αγίου. Τώρα το μεγάλο ερώτημα, γιατί το επέτρεψε ο Θεός. Πολύ σοβαρό ερώτημα. Τόσο μεγάλο κακό σε έναν άνθρωπο που ομολογεί ότι είμαι καθαρός, χωρίς αμαρτίες, αθώος, και ανομία δεν υπάρχει σε μένα. Και μάλιστα προκαλεί με ευσέβεια, με σεβασμό το Θεό, έλα να μου εξηγήσεις εσύ, αλλά αν έρθεις θα πεθάνω. Βρες έναν τρόπο να έρθεις έτσι που να ζήσω αλλά και να καταλάβω. Και ο Θεός βρήκε τον τρόπο, και ο τρόπος αυτός ήταν ο Ηλίου ο προφήτης. Και έρχεται ο Θεός τώρα να εξηγήσει τι είναι αυτό στον Ηλίου, αλλά ο Λόγος του Θεού σήμερα σε μας
γιατί ο Θεός επέτρεψε ένα τόσο μεγάλο κακό. Στο τέλος θα δούμε ότι ο Θεός αναβαθμίζει τη σχέση του με τον Ιώβ από ένας άνθρωπος που άκουγε το Θεό και τη φωνή του Θεού, μετατρέπεται σε έναν άνθρωπο που βλέπει το Θεό καθώς είναι. Άρα έπρεπε να περάσει από αυτή τη δοκιμασία για να διορθώσει κάτι που το Ιώβ, ούτε εμείς, ούτε κανένας άνθρωπος δεν μπορούσε να διακρίνει στα βάθη της καρδιάς του Ιώβ, το οποίο αποτελούσε και το μεγάλο εμπόδιο για να προχωρήσει ο Θεός την αύξηση της ευλογίας του στον Ιώβ, τον πολλαπλασιασμό της ευλογίας του στον Ιώβ, την αναβάθμιση του Ιώβ στην παρουσία του Θεού και του εξηγεί ο Θεός. «Συ λοιπόν πραγματικά είπε στα αυτιά μου και ήκουσα τη φωνή των λόγων σου ότι είμαι καθαρός, χωρίς αμαρτία, είμαι αθώος, ανομία δεν υπάρχει εν εμή και ακόμη είπες ιδού ο Θεός βρίσκει αφορμές εναντίον μου με νομίζει εχθρόν αυτού. Βάλει τους πόδας μου στην ταλαιπωρία, παραφυλάτη στα σοδούς μου. Ιδού, εξηγεί ο Θεός, κατά τούτο δεν είσαι δίκαιος. Θέλω αποκριθεί προσέ, διότι ο Θεός είναι μεγαλύτερος του ανθρώπου. Διετί αντιμάχεσαι με Αυτόν, διότι δεν δίδει ο Θεός λόγων περί ουδεμίας των πράξεων αυτού». Ποιο ήταν το σοβαρό πρόβλημα που διέκρινε μόνο ο Θεός στην καρδιά του Ιώβ? Ήταν ότι ήταν Άγιος βεβαίως, άμεμπτος, με φόβο στο Θεό, απεχόμενος από κακού, αλλά η ελπίδα του ήτανε και το στήριγμα του ήτανε ο αγιασμός του, η αυτοδικαίωσή του, ο αγώνας του, ο επιτυχημένος προς αγιασμόν. Μεγάλο κακό στα μάτια του Θεού, ο οποίος θέλει να ελπίζει κάθε άνθρωπος μόνο σε Αυτόν τον Θεό και τη χάρη Του. Κατά χάριν ο Ιώβ, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος δίκαιος ούτε ένας. Και μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι πάντες ήμαρτων και στερούνται τις δόξεις του Θεού. Ο Ιώβ λοιπόν στηριζόταν στο ότι είμαι αθώος. Δεν υπάρχει ανομία επάνω μου. Και λέγει αλήθεια. Γι' αυτό και έφτασε στο σημείο να κατακρίνει σχεδόν και το Θεό. Γιατί δεν μπορούσε να κατανοήσει τους λόγους της ταλαιπωρίας του. Και αυτό έπρεπε να το μάθει και έπρεπε να ξεριζωθεί από την καρδιά του. Ότι δεν είναι η αιτία της ευλογίας ο αγώνας σου, το έργο σου, η ζωή σου, η προσπάθειά σου για τον αγιασμό. Γιατί? Γιατί ο Χριστός λέγει χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Είναι επιτυχημένος ο αγώνας σου, γιατί βρίσκεις χάρη από το Θεό και σε Αυτόν πρέπει να δίνεις τη δόξα και σε Αυτόν να ελπίζεις. Τίποτα καλό δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος και δεν μπορεί να γίνει στον άνθρωπο αν ο Θεός δεν το αποφασίσει και δεν το εκτελέσει. Βεβαίως πρέπει να γνωρίζει ο άνθρωπος που προσέρχεται εις τον Θεό ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης στους εξητούντας Αυτόν. Και ο Ιώβ εξητούσε το Θεό και ο Θεός ανταποκρίθηκε με το να του δώσει την ικανότητα του αγιασμού, του απεχωμένου παντός κακού, του φοβουμένου του Θεού και της ζωής της αμέμπτου ενώπιον του. Ήτανε σοβαρότατο το λάθος του Ιώβ, τόσο που εμπόδιζε το Θεό να συνεχίσει το έργο μαζί του. Γιατί ήλπιζε, πίστευε ότι αυτός τα κατάφερε.
και δεν κατανόησε ότι και αυτός δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα έργο της χάρης του Θεού προς πάντα στους ανθρώπους και σε αυτόν ειδικά. Γι' αυτό και δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί ο Θεός του συμπεριφέρεται έτσι σαν να είναι εχθρός του. Σαν εχθρό του με θεωρεί. Νομίζει ότι κι εγώ είμαι εχθρός του. Και βάζει τα πόδια μου στην ταλαιπωρία και παραφυλάττει για κακό σε κάθε μου έξοδο. Ενώ, να το λάθος του, εγώ είμαι καθαρός, χωρίς αμαρτία, είμαι αθώος και ανομία δεν υπάρχει σε μένα. Και αυτό δεν άρεσε καθόλου στο Θεό και δεν αρέσει ποτέ στο Θεό. Να θεωρούμε ότι αυτό που καταφέραμε, το καταφέραμε γιατί αγωνιστήκαμε. Αν και είναι αλήθεια, αλλά όσο και αν αγωνιστεί ο άνθρωπος και αν αγωνίζεται και αν προσπαθεί, αν ο Θεός δεν είναι μαζί του να τον ευωδώνει, αποκλείεται να καταφέρει, ακόμη και το ελάχιστο. Αυτή είναι η γνώση του ανθρώπου που ο Θεός τον θεωρεί ταπεινό και του δίνει ακόμη μεγαλύτερη χάρη. Ενώ όταν ο άνθρωπος θεωρεί ότι είμαι Άγιος γιατί αγωνίζομαι και ευαρεστώ το Θεό γιατί προσπαθώ, ο Θεός τον βλέπει σαν υπερήφανο και αντιτάσσεται σε αυτόν. Δεν αρέσει στο Θεό καθόλου και δεν είναι και πρέπον να καυχόμεθα στο έργο το οποίο μας χάρισε ο Θεός, στα δώρα που μας χάρισε ο Θεός, στις ευλογίες που μας χάρισε ο Θεός, λες και δεν μας τις χάρισε ο Θεός, αλλά τις βρήκαμε μόνοι μας, τις αποκτήσαμε μόνοι μας, τις κερδίσαμε μόνοι μας. Εάν ο άνθρωπος φτάσει σε αυτό το λάθος, τότε έπεται το γκρέμισμα και πολλές φορές το γκρέμισμα είναι επώδυνο τόσο πολύ ώστε να καταστήσει ο Θεός τον άνθρωπο αυτόν ικανό στο να κατανοήσει το γιατί. Και όταν άρχισε να του μιλάει ο Θεός με τον Ηλίου, ο Ιώβ κατάλαβε αυτά που δεν είχε καταλάβει ούτε από μόνος του, ούτε με τους ελέγχους και τις προτροπές των άθλιων παρηγορητών, αγαπημένων φίλων του. Άθλιων παρηγορητών στα μάτια του Θεού και στα μάτια του Ιώβ, οι οποίοι προσωποληπτούσαν υπέρ του Θεού. Ο Θεός είναι δίκαιος, εσύ είσαι αμαρτωλός και φώναζε όχι μα αθώος. Εσύ είσαι υποκριτής, όχι μη ειλικρινής. Όταν όμως το εξήγησε ο Θεός, τότε ο Ιώβ είπε, «Εξεύρω ότι εσύ δίνασαι τα πάντα και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα από μόνος του». Τι ωραία επίγνωση τώρα. Τι ωραία σοφία. Πόσο όμορφο είναι να σκεφτόμαστε έτσι και μόνο έτσι, αδέλφια μου. Εσύ δίνασε τα πάντα. Εσύ έχεις κάνει τα πάντα στη ζωή μου. Κανένας άνθρωπος από μόνος του δεν μπορεί να κάνει κάτι καλό. Και ό,τι καλό έχουμε είναι δώρο Θεού, γιατί πάσα δόσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, πάσα δόσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εκ του Πατρός των Φώτων. Θαυμαστή γνώση να στεκόμαστε μπροστά στο Θεό και να τον ευχαριστούμε για όλα τα καλά που μας έχει δώσει, γιατί αν αυτός δεν μας είχε δώσει, τώρα θα είμαστε ο λιγότεροι του μηδενός. Όπως πραγματικά είμαστε άθλοι, ουτιδανοί, άχρηστοι και τιποτένιοι. Και έρχεται ο Θεός και αυτό το σκεύος το άχρηστο
το σκουριασμένο, το για τα σκουπίδια έτοιμο, λέει εγώ μπορώ να το μεταμορφώσω σε σκεύος εκλογής μου ιδιαίτερο, για να εκπληρώσει το θέλημά μου το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, με σκοπό τη δόξα του Θεού και μόνο τη δόξα του Θεού. Αν δεν το κατανοήσει αυτό ο άνθρωπος, και όποιος δεν τα κατανοήσει αυτό, τότε δεν έχει εναλλακτική λύση ο Θεός. Γιατί ο άνθρωπος βαδίζει, αυτός ο Άγιος βαδίζει στην απώλεια. Η μόνη λύση που έχει ο Θεός, να αρχίζει να του αφαιρεί αυτά που πίστευε ότι αυτός κέρδισε. Και αυτή η αφαίρεση είναι επώδυνη. Επώδυνη. Πονάει. Και θα συνεχίζει η αφαίρεση μέχρι ότου έλθει εις αυτόν ο άνθρωπος, σαν τον άσωτο Υιό, ο οποίος ήρθε εις αυτόν εκεί κάτω που φύλαγε γουρούνια και έτρωγε ξυλοκέρατα, γιατί εγκατέλειψε το σπίτι του πατέρα του. Τώρα και αυτός στην πραγματικότητα εγκαταλείπει το σπίτι της ευλογίας από άγνοια, γιατί δεν κατάλαβε. Γι' αυτό έρχεται ο Θεός με το Λόγο Του και με το Πνεύμα το Άγιο να μας ενημερώνει, να μας διδάσκει, να μας αποκαλύπτει, να μας φανερώνει. Ανοίγει την καρδιά μας να προσέχουμε και να ακούμε το Λόγο του Θεού. Ανοίγει τη διάνοιά μας να καταλαβαίνουμε τις γραφές, ώστε με γνώση Θεού πλέον, πιο σωστά με γνώση του θελήματος του Θεού, των πνευματικών νόμων του Θεού, ερχόμενοι σε Αυτόν, να λέμε κι εμείς «Βελίτομαι τον εαυτό μου, Θεέ μου», όπως ο Ιώβ. Γι' αυτό μετανοώ μέσα στο χώμα και στη στάχτη. Όσο πιο χαμηλά βάζω τον εαυτό μου, τόσο πιο ένδοξη θα είναι η μετάνοιά μου. Γι' αυτό, ναι, εγώ ήμουν αυτός που μιλούσα ασυνέτως ενώπιόν σου. Πρόφερα εκείνα τα οποία δεν είχα καταλάβει, πράγματα υπερθαύμαστα για μένα που δεν τα είχα γνωρίσει. Γι' αυτό τώρα σε παρακαλώ, Θεέ μου, άκουσε. Εγώ θα μιλήσω τώρα. Θα σε ρωτήσω και εσύ δίδαξέ με. Γιατί μέχρι τώρα οίκουον περισσού με την ακοήν του οτίου μου, αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Ενώ είναι ακόμη στην ταλαιπωρία, στη δοκιμασία, στην αρρώστια, στον πόνο, στη μοναξιά, στην απομόνωση, τα μάτια του άρχισαν να βλέπουν το Θεό, γιατί κατάλαβε ο Ιώβ το λάθος του, την αμαρτία του, την ανομία του, και μετανόησε με όλη του την καρδιά. Και μετά τη μετάνοια έρχεται ο Θεός τώρα και του λέγει, μάλλον έρχεται ο Θεός τώρα να κάνει αποκατάσταση όλων πάντων, με τον τρόπο που αυτός ξέρει. Η αφορμή για να ξεκινήσει ο Θεός τη διόρθωση των πραγμάτων είναι η μετάνοια του Ιώβ. Και αυτό είναι πνευματικός νόμος. Η αφορμή για να ξεκινήσει ο Θεός τη διόρθωση όλων των πραγμάτων στην προσωπική μας, στην οικογενειακή μας και στην εκκλησιαστική μας ζωή, και όχι μόνο, είναι η μετάνοια εκκαρδίας μέσα στο χώμα και μέσα στη στάχτη. Και όταν το είδε ο Θεός, άρχισε το έργο της αποκατάστασης, πλησίασε τον Ελιφά το Θεμανίτη, ένα από τους τρεις άθλιους παρηγορητές, και του είπε «Με θύμωσες και εσύ και οι φίλοι σου, γιατί δεν λαλήσατε το
το ορθόν περί εμού, αν και μου δίνατε πάντοτε δίκαιο, αλλά αδίκως. Τι έλεγαν, δίκαιος σου είναι ο Θεός, για να ταλαιπωρήσει εσύ φταίς και είσαι αμαρτωλός. Και είπε ο Θεός, με λυπήσατε, αν και μου δίνατε πάντα δίκαιο, αλλά με αδικήσατε. Και αδικήσατε και το δούλο μου τον Ιώβ. Δεν λαλήσατε με σοφία ενώπιόν μου, όπως λάλησε ο δούλος μου ο Ιώβ. Γι' αυτό, αν θέλετε να μη σας έλθει η κρίση της ανομίας σας και της αδικίας σας που πράξατε, πάρτε 7 μόσχους και 7 κρυούς και πηγαίνετε στο δούλο μου τον Ιώβ, προσφέρετε ολοκαύτωμα στο Θεό υπέρ αυτών. Και τότε ο Ιώβ, βλέποντας την ταπείνωσή σας και την προσφορά σας στο Θεό, θα εικετεύσει για σας σε μένα, θα δεχθώ την προσευχή του και το πρόσωπό του και δεν θα πράξω κατά την αφροσύνη σας εναντίον σας, διότι δεν ελαλήσατε περί εμού το ορθόν. Η διόρθωση θα είναι με την προσευχή του Ιώβ σε μένα για σας. Από εκεί αρχίζει η διόρθωση τώρα για τον Ιώβ. Για τους τρεις αρχίζει με τη μετάνοια. Για τον Ιώβ, αφού μετανόησε, αρχίζει με τη συγχωρητικότητα. Τον είχαν φέρει σε αμηχανία με τα λόγια τους, σε απελπισία τον Ιώβ, σε αγανάκτηση. Δεν είναι καλό να φέρνουμε κανέναν σε αγανάκτηση, αδελφοί μου. Τον αγανακτήσανε δίδοντας δίκαιο στο Θεό και όλο το άδικο σε αυτόν. Πήγαν, προσέφεραν θυσίες και ο Ιώβ προσευχήθηκε υπέρ αυτών. Ο Θεός δέχθηκε την προσευχή του, συγχώρεσε τους τρεις και λέει η Γραφή το μήνυμα το σημερινό. Και έστρεψε ο Κύριος την αιχμαλωσία του Ιώβ αφού προσευχήθη υπέρ των φίλων αυτού. Αφού του συγχώρεσε και προσευχήθηκε με όλη του την καρδιά να σώσει ο Θεός, να συγχωρέσει ο Θεός τους φίλους του, τότε ο Ιώβ, ο Κύριος έστρεψε τη δοκιμασία, θεράπευσε τον Ιώβ, τον ελευθέρωσε τον Ιώβ από τα νύχια του διαβόλου και τον ευλόγησε με διπλάσια ευλογία από ό,τι είχε πριν ξεκινήσει, γιατί τώρα ο Ιώβ είναι, θα τολμούσα να πω, τέλειος, χωρίς να υπάρχει αυτό το φοβερό κακό που είχε στην καρδιά του, να ελπίζει στον αγώνα του, να εμπιστεύεται τον αγώνα του και να περιμένει από το Θεό ανταπόδοση και όχι χάρη. Αλληλούια. Περίμενε να του ανταποδώσει ο Θεός. Αλλά ο Θεός θέλει να περιμένουμε από Αυτόν χάρη να κάνει. Γιατί δεν έχουμε εμείς τίποτα να κάνουμε υπέρ αυτού. Ό,τι καλό έχει γίνει στη ζωή μας, το έχει κάνει ο Θεός. Γι' αυτό από το Θεό περιμένουμε το έλεος Του και τη χάρη Του. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος, έχοντες παρησία να εισέρχεστε στα Άγια μπροστά στο θρόνο της χάριτος του Θεού, να εισέρχεστε δια του αίματος του Χριστού με μετάνοια, δια του Πνεύματος του Αγίου, και εκεί θα βρίσκετε αυτά που χαρίζει ο Θεός. Θα βρείτε έλεος, θα βρείτε χάρη και θα σας δοθεί έλεος παρακυρίου. Τι περιμένεις από το Θεό, αδερφέ, να σε ανταμείψει? Γιατί τι έκανες για να σε ανταμείψει? Τι περιμένεις από το Θεό? Τίποτα περισσότερο από το έλεος του και τη χάρη του. Αμήν, αδερφοί. Μόνο έλεος περιμένουμε και χάρη. Μόνο. Δεν έχουμε να σταθούμε μπροστά στο Θεό και να του δείξουμε κάτι άλλο από τα χάλια μας. Μόνο τα χάλια μας μπορούμε να του δείξουμε και να περιμένουμε από Αυτόν να βρίσκουμε χάρη και έλεος. Και ο Θεός τον ελέησε τον Ιώβ.
και με το έλεος του τον ευλόγησε διπλάσια. Ενώ είχε 7.000 ζεύγη προβάτων, του έδωσε 14. Ενώ είχε 6.000 καμήλους, του έδωσε 3, ενώ έχει 3, του έδωσε 6. Ενώ είχε 500 ζεύγη βοών και 500 όνους, του έδωσε από 1.000. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά έχασε 7 γιους, του ξανά δώσε 7 γιους. Έχασε 3 κόρες, του ξανά δώσε 3 κόρες, και τέτοιες που δεν υπήρχαν ομορφότερες σε όλη την περιοχή. Και όχι μόνο αυτό, τον άφησε να ζήσει και άλλα 140 χρόνια γεμάτα από την ευλογία του Θεού, και πέθανε στα βαθιά του γεράματα, πλήρης ημερών και πλήρης ευλογίας, μέσα στην οικογένειά του, στα παιδιά του, τιμόμενος από τους ανθρώπους και ευωδούμενος από τον Θεό. Μόνο και μόνο επειδή κατάλαβε ότι από το Θεό δεν περιμένουμε τίποτα άλλο παρά μόνο έλεος και χάρη. Αμήν. Μόνο έλεος και χάρη. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε ανταπόδοση. Γιατί τι είχαμε και του δώσαμε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Τι έχουμε και δεν το λάβαμε από το Θεό. Τι είναι αυτό το καλό που έχει γίνει στη ζωή μας και δεν το έκανε ο Θεός. Και πώς το έκανε? Με το έλεος του και με τη χάρη του, που συνεχίζουμε να την εξητούμε. Τι εξητούμε? Δεν εξητούμε μισθό, δεν εξητούμε ανταπόδοση, δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα. Ό,τι καλό κάνουμε ο Χριστός το κάνει. Αυτό το οποίο εξητούμε και πρέπει να εξητούμε, εισερχόμενοι στα Άγια μπροστά στο θρόνο του Θεού, να βρίσκουμε χάρη και να λαμβάνουμε έλεος παρακυρίου για τον καιρό της ανάγκης μας. Αμήν.